Καταρχάς από το εξής, ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά αμέσως μετά την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή συνέχισε αυτό το κρεσέντο παραπληροφόρησης και παραπλάνησης του ελληνικού λαού, δηλαδή παρουσιάζοντας την κύρωση αυτής της συμφωνίας από τους 153 πρόθυμους ως πατριωτικό καθήκον, όπως έκανε και πριν την κύρωση, παρουσιάζοντας ως προοδευτική, ως ένα πατριωτικό καθήκον συνολικά των Ελλήνων να αποδεκτούν αυτή τη συμφωνία, λέγοντας ψέματα στην κυριολεξία ότι αυτή η συμφωνία υπογράφεται για να λύσει ένα ιστορικό πρόβλημα, για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Το μεγάλο επίδικο ποιο είναι αυτής της συμφωνίας, που η παραπλάνηση και η παραπληροφόρηση δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, πριν από όλα την κυβέρνηση, αλλά αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό επίδικο αυτής της συμφωνίας είναι το άρθρο 2, για το οποίο δεν κάνει κανένα κουβέντα. Έχουμε προκαλέσει πάμπολες φορές και εδώ σήμερα, ακόμα και μετά την κύρωση συμφωνίας, προκαλούμε να πάρουν θέση, διότι το άρθρο 2 της συμφωνίας λέει ότι η συμφωνία αυτή γίνεται για να ενταχθούν τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία πλέον, στο ΝΑΤΟ και μετέπειτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το δημοψήφισμα που έγινε στην γειτονική χώρα, που κατά 70% ο γειτονικός λαός δεν πήγε στην κάλπη, είχε ακριβώς αυτό το ερώτημα. Αποδέχεστε η χώρα μας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το 70% λοιπόν του πληθυσμού της γειτονικής χώρας γύρισε την πλάτη στο δημοψήφισμα. Φυσικά πήραν τις σχετικές οδηγίες από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως ένα όχι μπορείς πάρα πολύ εύκολα και με ταχυδακτηλουργικό τρόπο να το μετατρέψεις σε ναι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για μια προοδευτική συμφωνία, πρόκειται για μια συμφωνία κατ' εντολή των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος μελλοντικά, να ανοίξει ο δρόμος μελλοντικά για την εξυπηρέτηση γεωστρατηγικών, στρατιωτικών, οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι τη χειροκρότησαν αυτή τη συμφωνία? Ο Τραμπ, ο δολοφόνος των μεταναστών, αυτός που στηρίχτηκε από την Κουκουξλάν, στηρίχτηκε από τη Μέρκελ, από τον Μακρόν, από τον Κούρσκου, τον ακροδεξιό πρωθυπουργό της Αυστρίας, και φυσικά ποιος έτρεξε πρώτος, και ο Στόλτεμπεργκ βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και μαθαίνουμε τώρα ποια είναι η πρώτη χώρα που βγαίνει να στηρίξει και να αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία, το Ισραήλ. Ποιο το Ισραήλ που καταδυναστεύει, δολοφονεί τους Παλαιστίνιους επειδή διεκδικούν να έχουν τη δική τους πατρίδα. Η ερώτηση, κύριε Σιδηγάκη, είναι εξής όμως. Επειδή λέτε ότι δεν είναι, βάλατε το θέμα του προοδευτικού ή όχι. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός όμως ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών, ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών, που είναι στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Στηρίζει αυτή τη συμφωνία με την υπογραφή του, μέσα από κείμενα τα οποία δημοσιεύτηκαν στις τελευταίες μέρες. Εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν βλέπετε κάτι θετικό σε αυτή τη συμφωνία? Πέρα από την επιχειρηματολογία για τον ΝΑΤΟ. Αλλά ότι από το 1992 μέχρι και σήμερα. Βεβαίως. Από το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τότε στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στα εθνικιστικά συναλλητήρια με μοναδικό αίτημα ποιο? Την ονομασία. Αυτό είναι το περίεργο. Την ονομασία των Σκοπίων. Τίποτε άλλο. Και μάλιστα τότε κάποιοι πατριάρχες του οπορτουνισμού τότε έβγαιναν και έλεγαν όλοι στα εθνικιστικά συναλλητήρια, ακροδεξιοί, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, σοσιαλδημοκράτες, πλην Λακεδαιμονίων, δηλαδή πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ΚΚΕ από τότε έλεγε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, έτσι, που θα διασφαλίζει την οποιαδήποτε αλυτρωτική απάλυψη, μάλλον των όποιων αλυτρωτικών βλέψεων, διεκδικήσεων από την γειτονική χώρα. Έρχονται λοιπόν τα πράγματα σήμερα με τέτοιο τρόπο που αυτή η συμφωνία, πέρα από το ότι είναι κατ' εντολή Αμερικανών και ΝΑΤΟ, δεν διασφαλίζει προφανώς την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή πρώτον. Γιατί ποτέ οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρθηκαν για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, ούτε για τη φιλία των λαών και τα παραδείγματα πάμπολα από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, και το γνωρίζουν οι πάντες αυτό το πράγμα. Δεύτερον, τις δικτατορίες που δημιούργησαν και προκάλεσαν και στη χώρα μας και στην Κύπρο, το κυπριακό ζήτημα, το γκριζάρισμα του Αιγαίου και πάει λέγοντας. Και δεύτερον, διότι προβλέπει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ηθαγένεια, που αυτά τα δύο
είναι βασικά συστατικά στοιχεία που αύριο μεθαύριο, που αποτελούν το βασικό σπέρμα του αλυτρωτισμού, να υπάρξουν διεκδικήσεις από την γείτονα χώρα, έτσι, επαναχάραξη συνόρων, άλλων διεκδικήσεων κτλ. Δεν φτάνει μόνο το Σύνταγμα, δεν φτάνει να αλλάξουμε στα σχολικά βιβλία, η ίδια η συμφωνία από μόνη της και φυσικά συνειδητά αυτές οι αφισημίες δεν έγιναν ως αποτέλεσμα κάποιου συμβιβασμού που λέει η κυβέρνηση ότι έγιναν διότι πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτές οι αφισημίες συνειδητά προκλήθηκαν από τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το κάνουν πάντα σε όλες τις συμφωνίες, τις διακρατικές συμφωνίες, για να βρίσκουν το επιχείρημα και το άλοθη να παρεμβαίνουν και να επιλύουν τάχατες διαφορές μεταξύ χωρών, που φυσικά ούτε αυτό ισχύει, διότι αν λάβουμε υπόψη μας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί παίζουν το ρόλο του πάντιου πιλάτου. Κύριε Τσίπρα, θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει, να κάνει μια τοποθέτηση και ο κ. Ανανοητόπουλος, και θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει συνολικά, γιατί είστε και. Απλά μια ερώτηση, παιδί, δεν είναι. Βεβαίως, ευχαρίστω. Αυτά που τα οποία λέει ο κ. Συντηχάκης, κατανοητά μεν, αλλά ίσχυαν για το ΝΑΤΟ και πριν. Δηλαδή το ΝΑΤΟ ήταν παρόν στα Βαλκάνια και γύρω από τα Σκόπια, η Ελλάδα ήταν μέλος και πριν. Γιατί τότε ισχύει η γραμμή αυτή τη σύνδετη ονομασία και σήμερα δεν ισχύει? Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, κάνετε λάθος. Το πρόβλημα, το ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι το όνομα. Εμείς έχουμε κανένα πρόβλημα Βόρεια Μακεδονία. Αυτό συμφωνείτε. Δεν εστιάζουμε στο ζήτημα του ονόματος. Θα έλεγα όμως το εξής. Εάν τελικά υπάρχει αυτή η σύνθετη ονομασία Βόρεια Μακεδονία, γιατί η γλώσσα δεν ονομάζεται Βόρειο Μακεδονική και η Ιθαγένεια επίσης Βόρειο Μακεδονική? Θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Θα απαντήσει συνολικά ο κ. Τσίπρας. Είναι οι αφισημίες που σας έλεγα προηγουμένως, σαφές, που συνειδητά επέλεξαν μακεδονική γλώσσα και μακεδονική Ιθαγένεια για να συντηρείται το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Και στην πρώτη τοποθέτηση προκάλεσα και τον κύριο Τσίπρα και τους υπόλοιπους εκπροσώπους κομμάτων να μας πούν ποιο είναι το βασικό επίδικο, ποιο είναι το βασικό ζήτημα της συμφωνίας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Το βασικό λοιπόν επίδικο της συμφωνίας είναι η εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Ποιος έδωσε την εντολή? Την έδωσαν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ. Με τις ευλογίες τους. Η ερώτηση που γίνεται, ακούστε με, το αντιπιχείρημα είναι ότι δεν συμφωνείτε ότι κλείνει μια ιστορική εκκρεμότητα όσον αφορά το ονοματολογικό το οποίο μας ταλάνιζε τόσα χρόνια. Και το ζητούμενο δεν ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ και τις προηγούμενες δεκαετίες. Το 2008 στο Βουκουρέστι συζητούσαμε. Όποιος αποκόβει το ονοματολογικό. Το 2008 στο Βουκουρέστι ήταν έτοιμη πρόσκληση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όποιος αποκόβει το ονοματολογικό από τη μεγάλη εικόνα του προβλήματος και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, ή αδαής είναι ή συνειδητά το κάνει. Διότι εδώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και σας παραθέτω την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που μιλάει πάρα πολύ συγκεκριμένα για την Ελλάδα, που λέει ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ, υποστηρίζει την ευάνθηση της στρατιωτικής συνεργασίας και προσφέρει επιπλέον τοποθεσίες για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτά λένε οι Αμερικάνοι για την Ελλάδα. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε δεκαετίες τώρα. Άρα λοιπόν, οι επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αμφισβητούσε η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Τώρα ήρθε στην Δυτική. Τώρα έχει μείνει μόνο του Κουκουέ να τα αμφισβητεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν αμφισβητούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπλύνει πάρα πολλές φορές διάφορους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς και θα σας υπενθυμίσω τους υψηφισμούς που έκανε όταν διέλυε τη Ιουγκοσλαβία, που έλεγαν για τη λεγόμενη εθνοκάθαρση. Το ίδιο έκανα και στην περίπτωση του Ιράκ, για να μην πάω πολύ πιο πίσω, από το Υπουργείο Εσωτερικού και τον συνασπισμό που λέγανε στην περίοδο της αντεπανάσταση, όταν έπεφτε η Σοβιετική Ένωση, ότι εδώ πνέει η άνεμος δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά επανέρχομαι στο εξής. Η συμφωνία λοιπόν αυτή, σε συνδυασμό με το ότι είναι επιδίωξη των Αμερικάνων και συνειδητά επιλέγουν μακεδονική γλώσσα και μακεδονική Ιθαγένεια, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, τον ασκό του αιώλου, δηλαδή μελλοντικά, να αμφισβητηθούν πολλά ζητήματα των συνόρων, διεκδικήσεων και φυσικά αναζωπήρωση του εθνικισμού εκατέρωθεν και από την γειτονική χώρα από την πλευρά της Ελλάδας. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Μην με διακόπτετε. Θα ολοκληρώσω και πάρτε το λόγο. Κατά συνέπεια, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν θα δούμε ο καθένας ό,τι θέλει. Και βεβαίως, από μόνο του, βορειομακεδονική γλώσσα και βορειομακεδονική Ιθαγένεια, εάν
συμπεριλαμβάνονταν έτσι μέσα στη συμφωνία, δεν επιλύει το ζήτημα του αλληλεπιδρασμού. Προφανώς, ακριβώς γιατί οι Αμερικάνοι, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα βρουν τον τρόπο, με τον δικό τους τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν αποκόπτουμε το άρθρο 2 από τα υπόλοιπα άρθρα που σερβίρουν το σπέρμα του αλληλεπιδρασμού. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει εδώ πέρα η κυβέρνηση να απολογηθεί συνολικά, που μάλιστα χαρακτηρίζεται και ως αριστερή, ότι έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή προκειμένου αφενός να μπάσει τους Αμερικάνους στα Δυτικά Βαλκάνια για να φύγουν από την επιρροή της Ρωσίας και αφετέρου η αστική τάξη στην Ελλάδα με τις ευλογίες αυτής της κυβέρνησης να παίξει ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στα Δυτικά Βαλκάνια, που σημαίνει τι, να παίξει το ρόλο του Μεντεσέ, όπως είπε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα. Ένα υποτιθέμενο αριστερό κόμμα να υπηρετεί με τέτοια δελιγμία, με τέτοια θέρμη, ένα δολοφονικό οργανισμό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Μα δεν απαντάει. Ο κύριος Τσίπρας δεν απαντάει σε αυτό. Και το δεύτερο, γιατί δεν και καλά οι λαοί πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι η συμφωνία πρέπει να εμπεριέχει την ένταξη της μίας ή της άλλης χώρας στο ΝΑΤΟ. Το ζήτημα είναι να αρνηθούν οι λαοί να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ της γειτονικής χώρας και ο ελληνικός λαός να βγει από το ΝΑΤΟ και από όλες τις λιποσυμμαχίες. Αυτή είναι η πραγματική αριστερή από την κυβέρνηση. Πάμε σε διαφημιστικό. Κύριε Σιδηχάκη, σε αυτό το δίπλωμα του Κομμουνιστικού Κόμμα, πού τοποθετείτε, και θα ρωτήσω το εξής τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός, και θα το συνεχίσω, ο Πρωθυπουργός χθες έκανε εκτενή αναφορά, ήταν η πρώτη φορά, αν θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια, στη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Με αφορμή, βέβαια, τη στάση του Συμφωνία των Πρεσπών. Και κάποια στιγμή είπε: βγάλει τα πέρα μόνοι σας με τις ειρηνίες σας. Ήταν η πρώτη φορά που στόχευσε κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θεωρείτε ότι θα πιεστείτε στην πορεία προς εκλογές? Για την οικονομία τώρα συζητάμε. Όχι. Για το τύπο Τσίπρας χθες για το κουκουέ. Για την Τασκέδη, μάλλον. Είπαμε. Ήταν σαφές το ερώτημα. Γιατί περνάμε σε ένα κύκλο για την οικονομία. Προφανώς όμως, όπως είδατε, δεν. Δεν είναι ενιαίο το ερώτημα, δηλαδή. Το ερώτημα είναι ενιαίο. Το ερώτημα είναι ενιαίο. Και θα γίνει και πιο σαφές. Τοποθετήθηκε ο κύριος Τσίπρας και είπε για τον νέο διπολισμό. Τοποθετήθηκε ο κύριος Μπαριώτας και λέμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή τη συζήτηση για τον διπολισμό πού βρίσκεται, αν θεωρεί ότι θα πιεστεί εκλογικά, και γιατί χθες είχαμε μια ποιοτική διαφοροποίηση του Πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά έβαλε θέος κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος, με αφορμή βεβαίως τη στάση του στη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας κιόλας βγάλει τα πέρα με τις ειρηνίες κτλ. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει μια στρατηγική στόχευση. Επίθεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Διότι θεωρείτε, λοιπόν ότι θα πιεστείτε εκλογικά ως Κομμουνιστικό Κόμμα? Προφανώς ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή βγάζει όλη τη βρώμικη δουλειά ή πανά του Αμερικανών κεφαλαίου και πάει λέγοντας με τα μνημόνια και τις αντιλαϊκές πολιτικές, προφανώς πρέπει να επιτεθεί στο ΚΚΕ, το οποίο με ειλικρίνεια, με σταθερότητα, με τους 15 βουλευτές του, έτσι μπήκαμε, έτσι είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας και φυσικά διεκδικούμε και με τις 4 εκλογικές αναμετρήσεις το ΚΚΕ να ισχυροποιηθεί παντού. Αυτό είναι προφανές. Αυτό είναι που ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα. Καταφεύγει στην παραποίηση, καταφεύγει σε ανιστόρητες και λαθεμένες αντιλήψεις και απόψεις ενάντια στο ΚΚΕ, δηλαδή λαθολογεί, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το Λένιν. Αυτοί που πρώτοι απέρριψαν το Λένιν, έτσι, και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και τα τσιτάτα, χρησιμοποιούν τα τσιτάτα του Λένιν, έτσι, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να καταφερθούν ενάντια στο ΚΚΕ. Πέρα από αυτή την κριτική του κ. Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, έρχεται μια σειρά, πάμε στην οικονομία, έρχεται μια σειρά θετικών νομοσχεδίων. Πρώτη κάτι, θετικών. Ποια είναι αυτά? Θετικών, όπως το σύμφωνο του χαρακτηρισμού της κυβέρνησης. Προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις, αύξηση του κατώτατου κτλ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, πώς τοποθετείτε σε αυτά? Αυτά τα περί διπολισμού τα έχουμε ξαναζήσει κατά το παρελθόν. Τα ζήσαμε και κατά τα πρότυπα του δικοματισμού της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. 80-90. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς για να κρύψει τις πομπές του, και αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία λέει τι. Πρόοδο, συντήρηση, φως και σκότος. Η αντίθεση στην ελληνική κοινωνία και σε ολόκληρο κόσμο δεν είναι αυτή. Η αντίθεση παραμένει ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία. Αυτό το κεφάλαιο υπηρετεί σήμερα αυτή η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Φαίνεται ότι στηρίζουν. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα όμως. Όχι, μια ερώτηση. Μπορώ να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Και λέω, το κεφάλαιο, τη μία πλευρά δηλαδή, την υπηρετούν όλα τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, ψηφίζοντας 3 μνημόνια
να υπενθυμίσουμε ότι το τρίτο μνημόνιο τα ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι, το ΚΚΕ όχι απλά δεν το ψήφισε, δίνει μάχη και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και ανεξάρτητα, λέει η κυβέρνηση τώρα, ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια, έχει προνομοθετήσει, έχει συμφωνήσει για ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Αυτά τα περί κατώτα του μισθού είναι η απόλυτη κοροϊδία, διότι εφαρμόζει τον νόμο Βρούτσι πλέον, που λέει ότι καταργώ, στην ουσία καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση και οποιαδήποτε αύξηση του κατώτα του μισθού θα καθορίζεται με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και φυσικά με απόφαση του Υπουργού. Και σας ρωτάω τώρα εγώ, αυτά τα 10% αύξηση που λέει ότι θα δώσει η κυβέρνηση, ξέρετε πώς θα εξανεμιστούν, που είναι μια φρατζόλα την ημέρα? Πώς θα εξανεμιστούν? Με τη μείωση του αφορολόγητου από τα 8.500 στα 5.500, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που θα συμπαρασύρει τον έμφυα της μεταβιβάσης ακινήτων και ένα σωρό άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο δισαυρός αυτά που λέει, άδειο πιθάνισο αυτά που λέει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ο κοινός παρανομαστής τους όλους είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το κεφάλαιο. Οι εργάτες, που είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, η άλλη πλευρά μάλλον απέναντι στο κεφάλαιο, είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ, να τους διώξουν. Εκλογές είναι κοντά, μακριά, θα το δούμε αυτό. Φτάνουμε στο τέλος. Κύριε Αρβανιτόπουλε, τρία σύντομα σχόλια να κλείσω τον κύριο Τσίπρα. Να κλείσουμε τον κύριο Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει απεμπολίσει. Ποτέ μάλλον δεν το έχει. Και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αρβανιτόπουλε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, πρώτο σχόλιο. Η Νέα Δημοκρατία που παραμένει ο πιστό σύμμαχο του κεφαλαίου και δεν πρόκειται ποτέ να. Τρία σύντομα σχόλια. Κλείνουμε. Να πάνε στο χρονοτούλα από τι ιστορίε.